Πάντως, πάση θυσία, πρέπει να μείνουμε όρθιοι στις τάξεις των οσίων και των ευσεβών. Οτιδήποτε συμβαίνει γύρω μας, οτιδήποτε τελεσιουργείται γύρω μας. Ας το προσέξουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτό. Πρέπει να μείνουμε όρθιοι. Είναι πάντως χαρακτηριστικό των ανθρώπων που έχασαν την οσιότητα, έχασαν δηλαδή την ευσέβεια, είναι αυτό που λέγει στη συνέχεια ο στίχος, ότι ολιγώθησαν εαλήθειε από τον Υιόν των ανθρώπων. Λιγόστεψαν, λέγει, οι αλήθειες από τους ανθρώπους. Από τη στιγμή, αγαπητοί μου, που ο άνθρωπος αποθεί, σπρώχνει, διώχνει το Θεό, από τη στιγμή εκείνη διώχνει και το ήθος, την ηθική, την ανθρωπιά. Γιατί απλούστατα πίστη στο Θεό και ήθος είναι πάντα δεμένα. Κόψε το ένα, δεν θα μείνει το άλλο. Εάν, και δεν είναι λίγοι εκείνοι που το υποστηρίζουν, δεχθείς μόνο το ήθος και πετάξεις την πίστη, πολλοί δέχονται το Ευαγγέλιο, λέει, τι είναι το Ευαγγέλιο? Μπορεί να μην πιστεύει ότι ο Χριστός είναι Θεός. Τι είπε μόνο ο Χριστός? Αγαπάτε αλλήλους. Αυτό είναι αρκετό. Βρε ταλέπορε, εάν πετάξεις τον Χριστόν την πίστη, πιστεύεις ότι πράγματι θα έχεις αγάπη στους άλλους, απάνθρωπος θα είσαι. Απάνθρωπος. Και αντίστροφα, δεν μπορείς να κρατήσεις την πίστη και να πετάξεις το ήθος. Τότε, όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος Αδελφόθεος, δείξε μου από τα έργα σου ποια είναι η πίστη σου. Πίστης και ήθος ηθική πάνε πλάι-πλάι. Δεν μπορείς να έχεις πνευματική ζωή χωρίς πίστη στον Θεό. Δεν μπορείς να έχεις πίστη στον Θεό χωρίς πνευματική ζωή. Πάνε πλάι-πλάι. Το λέω γιατί, ακούστε πρακτικά πως γίνεται αυτό το πράγμα. Λέμε, την Κυριακή το πρωί θα πάμε στην εκκλησία. Μετά το βράδυ μπορούμε να πάμε σε πολύ αμαρτωλούς τόπους. Και άμα μας πει κάποιος, μα το πρωί σου είναι στην εκκλησία. Άλλο το πρωί και άλλο το βράδυ. Καταλαβαίνετε πόσο ανάποδα πράγματα είναι αυτά. Από τη στιγμή λοιπόν που τα πράγματα θα είναι έτσι, τότε αρχίζουν να γίνονται λίγες οι αλήθειες στους ανθρώπους. Ότι ολιγώθησαν, μίκριναν, συρρυκνώθηκαν, μαζεύτηκαν οι αλήθειες. Ποιες είναι αυτές οι αλήθειες? Πρώτα-πρώτα είναι όταν έχουμε το ψέμα στα χείλη. Για να πάρουμε την αλήθεια, αυτό που λέμε, λέγω την αλήθεια ή λέγω ψέματα. Είναι το ψεύδος των χειλαίων. Και δεύτερον, ξέρετε, οι άνθρωποι λένε πολύ εύκολα ψέματα. Και τα ψέματα όταν απομακρύνεται ο Θεός γίνονται περισσότερα και περισσότερα. Να βρείτε άνθρωπο που να λέγει την αλήθεια είναι πολύ σπάνιο. Ολιγώθησαν πράγματι, μίκριναν πράγματι οι αλήθειες στους ανθρώπους. Και το δεύτερον είναι η ψεύτικη ζωή των ανθρώπων. Όταν λέμε αλήθεια, αληθινός άνθρωπος, σημαίνει σωστός. Όταν λέμε ψεύτικος άνθρωπος, σημαίνει όχι σωστός. Όταν πηγαίνετε εσείς οι κυρίες στον έμπορα και να πάρετε ένα ύφασμα και το παίρνετε και λέτε, σας λέει ο έμπορος, είναι πολύ καλό αυτό το ύφασμα, εσείς το πιάνετε έτσι με τα δυο σας χέρια, το τρίβετε και λέτε ψεύτικο πράγμα είναι. Τι θα πει ψεύτικο? Το ύφασμα λέει ψέματα? Θα πεις κάρτο. Έτσι ψεύτικος άνθρωπος θα πεις σκάρτος άνθρωπος. Όχι αυτός που λέει ψέματα, αλλά είναι σκάρτικη η ζωή του. Και γίνεται η ζωή σκάρτικη, σκάρτη, όταν υπάρχει η αμαρτία. Όταν οι άνθρωποι αμαρτάνουν, ο άνθρωπος γίνεται ψεύτικος. Ο άνθρωπος που παίζει χαρτιά, που μεθάει, που πηγαίνει στην ανηθικότητα, που και τα λοιπά, πες τι μου άνθρωπος αυτός, θα δυσκολευτεί να σου πει και το ψέμα και να σου κάνει και την απάτη. Ψεύτικος άνθρωπος είναι. Ψεύτικος. Συνεπώς, όταν λέει ολιγώθησαν οι αλήθειες, σημαίνει ότι το ψεύδος επικρατεί και στα λόγια και στην πράξη, σε αυτή την ίδια τη ζωή.